Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Πέρασαν πολλά χρόνια, σαν να ήταν σε κάποιον άλλο αιώνα, σε κάποιαν άλλη χώρα, τότε που οι ποιητές απολάμβαναν τη μεγάλη αναγνώριση της κοινωνίας, εκ του τίτλου τους και μόνο. Η ποιητική γενιά του 30 γνώρισε ίσως τις τελευταίες μεγάλες τιμές στην Ελλάδα. Ποιος θα μπορέσει να ξεχάσει, Φερρυππίν, τη συνταρακτική κηδεία του Κωστή Παλαμά το 1943 και την ανάταση ενός ολόκληρου λαού που αξιοποιούσε με μεγάλο θάρρος την ευκαιρία της αναχώρησης του εθνικού ποιητή για να στείλει ένα μήνυμα στους Γερμανούς εγκληματίες που είχαν καταλάβει τότε την Ελλάδα. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποιος είναι ο αντίστοιχος Κωστής Παλαμάς σήμερα? Κυκλοφορεί μήπως κάπου ανάμεσά μας? Στριμώχνεται κι αυτός άραγε μέσα στα λεωφορεία, τα τρένα και το πλήθος της Ομόνοιας? Ένας πολίτης μες στην πόλη, ένας κοινός πολίτης όπως όλοι? Βρισκόμαστε σε θέση να τον αναγνωρίσουμε ή μήπως δεν εμφανίζεται ποτέ μπροστά μας όσο δεν τον αναζητούμε? Γιατί άραγε η εποχή αυτή να μην έχει εθνικό ποιητή? Ποια συσκευή τον υποκαθιστά? Πολύ σημαντικοί ποιητές του σήμερα έφυγαν τα τελευταία χρόνια. Μη φανταστείτε λαοθάλασσα στην κηδεία τους. Λίγοι άνθρωποι λυπήθηκαν, κατάλαβαν, ευκαίρισαν ή άφησαν το καθημερινό τους σημαντικό για να τους αποχαιρετήσουν. Η ζωή συνεχίστηκε κανονικά, ευτυχώς, και γρήγορα ξεπεράστηκε ο χαμός τους. Οι σκοτούρες πύκνωσαν πολύ για να αφήσουν περιθώριο για θρήνους. Οι συλλογικές ευαισθησίες διοχετεύονται πλέον σε εξωστρεφείς εκτονώσεις. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τα διόρθωσε για καλά όλα αυτά τα πραγματάκια που είχαν να κάνουν με το ύψος, το βάθος και την αθωότητα. Και αυτοί που δεν γνώρισαν τον αληθινό πόλεμο, την αληθινή κρίση και την αληθινή πείνα, όπως εκείνη του 1941, αισθάνονται, χωρίς να το συνειδητοποιούν, μόνο τον απόϊχο της τραγωδίας της, της οποίας τα απόνερα μετασχηματίστηκαν σταδιακά σε έναν αλόκοτο τρόπο ζωής που δεν στάθηκαν αρκετά 70 χρόνια να τον συνεφέρουν. Άνευ ποιητών, λοιπόν, μια χαρά πορευόμαστε, οι οποίοι οι ποιητές και τα φίνα δημιουργήματά τους είναι συνήθως τα πρώτα θύματα των μικροεξεγέρσεων και των μικροπολέμων, οι οποίες μικροεξεγέρσεις και μικροπόλεμοι μας εκτονώνουν και μας προστατεύουν από το μεγάλο πόλεμο. Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό των τελευταίων σκληρών πληροφοριών και της κινδυνολογίας που ελάχιστη σημασία έχει αν θα βγει αληθινή, όσο τα καταφέρνει να μας αποσπά την προσοχή και να πουλάει θεαματικότητες, αποφασίσαμε να καλέσουμε στο τρίτο πρόγραμμα σήμερα την ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, που κατάφερε χωρίς καμία ειδική προσπάθεια να αγαπηθεί με αληθινή αγάπη από τους νέους για την ποιησή της, αλλά και για τα ατέρμονα νιάτα της, όσο ελάχιστοι ποιητές τα τελευταία χρόνια. Εκτός από την ομορφιά, τη σοφία της και όλα αυτά που έχει να μοιραστεί μαζί μας, θα ακούσουμε και αγαπημένες τις μουσικές επιλογές. Ακούμε την πρώτη και σε λίγο πάμε να την γνωρίσουμε. Bonjour, Catherine. Bonjour, oh mes amis, tous ceux qui m'ont fleuri Paris. Bonjour, Catherine. Bonjour, marchand de fleurs, avec ton blanc muguet du cœur. Moineau des quais, tes plumes en bouquet s'envolent dans le mois de mai. La main du vent caresse le printemps. Bonjour l'amour, bonjour. Thank you.
Gavroche aux yeux fleuris d'esprit. Bonjour Catherine. L'orgue de barbarie déroule une rengaine amie. Chevaux de bois sous les jupons de soie, la fête joue son air de joie. Bonjour l'amour, bonjour. Κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, καλώς ήρθατε. Κύριε Δαβίδ Ναχμία, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί είναι μια ατμόσφαιρα μυθική, θα έλεγα. Μέσα στα τελευταία χρόνια, κυρία Ρουκ, καταφέρατε χωρίς να το επιδιώξατε να σας ξέρουν όλοι. Γιατί λέτε πως συνέβη αυτό? Όπως θα λέγατε κι εσείς, είναι οι συμπτώσεις πολλές. Είναι ότι βγήκα στο παζάρι πολύ μικρή, δηλαδή 16-17 χρονών ήμουν όταν με παρουσίασε ο νονός μου ο Καζαντζάκης με το πρώτο μου ποίημα και αυτά. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε πως είναι, ιδίως εκείνη την εποχή, ούτε καν 60 δεν ήταν, 1960 εννοώ, τα μικρά παιδιά ήταν πολύ πιο σπάνια. Τώρα είναι πολύ πιο συνηθισμένο μικρά παιδιά και αυτά. Να ασχολούνται με την ποίηση. Ναι, με την ποίηση, με μια τέχνη τέλος πάντων. Και έτσι από μικρή με είχαν παραχαϊδέψει, θα έλεγα. Και πώς ξεκίνησε η ποιητική ζωή σας? Η ποιητική ζωή μου αμέσως μετά το γυμνάσιο, και αυτό είναι το μεγάλο μου τραύμα, ότι ο Καζαντζάκης με βάφτισε το 40 ή το 39 γεννήθηκα, και μετά τον κυνηγούσαν τον άνθρωπο. Θεέ μου, ανατριχιάζω που τα θυμάμαι. Και έφυγε για Γαλλία. Εγώ περίμενα πώς και πώς να τελειώσω το γυμνάσιο το 57 και να πάω να τον βρω. Τα είχαν κανονίσει όλα και λοιπά, και οι γονείς μου και η Ελένη και όλα. Και πέθανε 7 μήνες πριν τελειώσω το γυμνάσιο. Και έτσι ποτέ δεν τον είδα, ποτέ δεν του σφίξα το χέρι, ζωντανό δεν τον είδα ποτέ. Αλλά έζησε όλη μου τη ζωή κάτω από τη σκιά του.
Κουραστήκατε ποτέ να μιλάτε για αυτή τη σχέση που ανεξίτηλα σας συνέδεσε με τον Νίκο Καζαντζάκη? Ήτανε φίλος του πατέρα μου ο Καζαντζάκης. Ήτανε και δικηγόρος του Καζαντζάκη ο πατέρας μου. Είχαν ένα πάρα πολύ στενό δεσμό και φιλικό επίσης πάρα πολύ, γιατί ο πατέρας μου ήταν από το Τσανάκαλε, το Βόσπορο, και ο Καζαντζάκης θαύμασε πολύ αυτές τις περιοχές. Τον έλεγε το πατέρα μου «Μεγάλη Ανατολίτη μου». Και είχαν πάρα πολλά κοινά, γιατί και οι δύο είχαν μια σχέση με ιστορία και θρησκεία που ήταν περίεργη. Δηλαδή ούτε ο πατέρας μου πίστευε σε ένα συγκεκριμένο θεό, αλλά είχε ένα βυζαντινό εγώ που λέω κι εγώ. Σας άκουσα κάποια στιγμή να τραγουδάτε ωραία. Θα μου πείτε ένα ρεφρέν που σας αρέσει ακαπέλα? Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσες, και βράδυ και πρωί για μένα την καρδιά μου θα σκορπούσες. Παραδείγματος χάρη. Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσες, και βράδυ και πρωί στην ψεύτρα τη ζωή για μένα τ' αρώμα σου να σκορπούσε. Σε κόσμους φωτεινούς που δεν χωράει ο νους, θα σου χτίζα παράδια για να ζούσε. Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσε. Καρδιά να μ' αγαπούσες, και βράδυ και πρωί στην ψεύτρα τη ζωή για μένα τ' αρώμα σου να σκορπούσες. Σε κόσμους φωτεινούς που δεν χωράει ο νους, θα σου χτίζα παλάτια για να ζούσες. Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσες. Ο πατέρας σας χρησιμεύσε ποτέ στον Καζαντζάκη ως δικηγόρος? Θυμόσαστε κάποια περίπτωση που τον αξιοποίησε ως δικηγόρο? Όχι, γιατί μωρό παιδί που πέθανε ο καζαντζάκης. Δεν σας είχε πει κάτι ο πατέρας σας? Όχι, αλλά πάντως ξέρω δηλαδή ότι πόσο τον υπερασπιζόταν και όλα αυτά, και εκείνη ήταν, γιατί αν βγάζανε και τον πατέρα μου κομμουνιστή την είχαμε άσχημα. Αλλά τα κατάφερε ο Αγγελάκης που τον μεγάλωσε και τον υπερασπιζότανε για αυτό που ήταν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ήταν και ο ίδιος κομμουνιστής, όπως ήταν και η αλήθεια. Ήταν αριστερός βέβαια. Ήταν άλλου είδους προσωπικότητα. Συγκεντρώταν τα κόμματα και όλα αυτά και ήταν βεβαίως αριστερός. Θα μου πείτε για το Ρουκ, το όνοματό σας? Το Ρουκ. Ο Ρόντνεϊ Ρουκ ήταν ο σύντροφος της ζωής μου.
Από τα 23 στα 68. Αυτό το όνομα που μοιάζει λίγο με σλόγγαν όλο αυτό, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Ο Ρόντι ήταν Εγγλέζος βέβαια, το Ρουκ ήταν το δικό του όνομα και γνωριστήκαμε σε μια ταβέρνα και τα άλλα ήταν αυτόματα. Στις εβδομάδες αφού γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε. Αναρωτιέμαι για ένα παλιό χαρακτηριστικό της ποίησης που ήταν η προφητεία ή η πιο ανθρώπινα η πρόγνωση. Πώς ήξερε το ποίημα τότε μια αλήθεια που τώρα μόλις τη βιώνω. Βέβαια υπάρχει και ο χρόνος που πάντα παίζει τον αιώνιο ρόλο του. Στην αρχή ανοίγει και προς το τέλος κλείνει ορίζοντες. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα χανόταν και η γεύση της νοσταλγίας για το παρελθόν. Ίσως να είναι μια αυτοάμυνα και η σχετική απώλεια της μνήμης. Ξεχνάς γιατί συγκεντρώνεσαι στο πιο δύσκολο να ζήσεις από εδώ και μπρος, χωρίς την έννοια του μέλλοντος χρόνου. Για να σας πω την αμαρτία μου, κυρία Αγγελάκη Ρουκ, κανόνισα να σας πάρω εκείνη την τηλεοπτική συνέντευξη που σας πήρα το 2004, πριν καν διαβάσω τα βιβλία σας. Είχατε μια εγγύηση ταλέντου, πρωτοτυπίας και ποιότητας που όταν περιήλθαν τα γραπτά σας στα χέρια μου, επιβεβαιώθηκε ο τρόπος που μιλάτε, ζείτε και συνυπάρχετε και η προέκτασή του, η ποιησή σας, λέω κάτι μπανάλ. Δεν ξέρω, άμα το μπανάλι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, δεν μπορώ να το κρίνω μπανάλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Οπότε είναι η ζωή σας τελικά η οποία μετασχηματίζεται σε ποιήση, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι πάντα, από εκεί δεν βγαίνει ποιήση από τη ζωή. Νομίζω πως τα είχατε πει όλα εκείνη την ημέρα με τη φράση «Η μόνη μου θεότης, η φυσικό της». Ναι, ισχύει ακόμα. Πάντα, πάντα ήταν. Είναι για τα ελάχιστα πράγματα που αισθάνομαι σχεδόν περήφανη. Μετρημένες οι φορές που για άλλους το καλό έχω πει ψέματα στη ζωή μου. Σχαίνομαι όλο αυτό το κατασκευασμένο. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφήσατε την νομοτέλεια να σας ζωγραφίσει το πορτρέτο της ζωής. Η νομοτέλεια, λες, ίσως. Φυσικότητα. Ναι. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, no.
Και ποια η σχέση σας, η επαφή σας, η προσωπική με τη θρησκεία και το Θεό? Αυτό που είπα πριν για τον Καζαντζάκη και τον πατέρα μου, λέω πάντα ότι δεν πιστεύω σε κανένα Θεό και οπότε βεβαίως δεν ξέρω πώς ήρθα εδώ, πώς βρέθηκα, πώς γεννήθηκα και πού θα πάω. Και λέω το ερώτημα αυτό, όσο και πολιτισμοί ολόκληροι έκαναν πως βρήκαν την απάντηση, μάλλον πίστεψαν σε μια απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν θέτεις το ερώτημα αυτό κάθε μέρα της ζωής σου, είναι περίεργο. Δηλαδή εγώ αυτή την... δεν έγινε ποτέ μεταφυσική πίστη ή μεταφυσική αγωνία. It's a joy to be alive, it's good to be glad, good to survive, it's great to be mad. It's fun to have nothing, do things in a nude. Oh, it's sweet to be hungry, it's finger licking good. To be lazy, great to be bad. It's good to be lucky, good to practice deadly sin, to die for a cause, to be alive and to win. Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? Η σχέση σας με το χρήμα? Απέσια. Το μισό. Είναι αυτό το ότι έχει επικρατήσει από τα δικά μου χρόνια, είπαμε η γενιά του 60 και όλα αυτά που ήταν και μια πνευματικότητα και τα πάντα, που τώρα έχει γίνει, που λέω κι εγώ, ο καινούριος Θεός το χρήμα και η σύζυγός του η κατανάλωση. Ανατριχιάζω πάρα πολύ. Δηλαδή με πειράζει σχεδόν προσωπικά, σαν το παίρνω σαν προσωπική προσβολή το κέντρο βάρους του κόσμου και βεβαίως της χώρας μου που έχει πέσει. Πού θα καταλήξει αυτή η παγίδα, δεν ξέρω. Τον περίπατο σου τον εσπερινό, συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη ποινό. Φτωχείς ενοχλούν πλουσιένου κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχής. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα κι αυτό θα είναι κρίμα. Μα τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά, η αγάπη δική σας αντικαθιστά. Το χρήμα, το χρήμα. Θα μου πεις, αν πεινούσες δεν το μισούσες. Θα το αγαπούσα όσο για να φάω. Περισσότερο όχι.
μισώ όλη αυτή την κατεύθυνση μιας ολόκληρης χώρας, μιας ολόκληρης ζωής, μιας ολόκληρης σκέψης πάνω σε αυτό. Μισώ όταν βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη και δεν πρόκειται να πεινάσουν ποτέ, να λένε συνέχεια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν πρωτάρχιζε ο τουρισμός στην Ελλάδα, στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 50, στην Αίγινα που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα φιστίκια μας, και όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες και ο Κλεάνθης είχε ένα μπάγκο με φιστικάκια στο λιμάνι, και όπως έβγαιναν, το πιέναν και λέγαν «How much?». Και ο Κλεάνθης, τότε που δεν είχε ακόμα επηρεαστεί από τον μονοθεϊσμό του χρήματος, στο τέλος έχασε την υπομονή του, πετάει τα φιστικά κάτω και λέει «Ωχ και βράει αδερφέ», λέει, «και εσύ από τους χαουμάτσι δεν είσαι». Και έγινε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγήκανε μετά, και άλλοι και άλλοι, όλοι χαουμάτσιδες. Γιατί, αυτό που είπατε πριν μ' άρεσε πολύ, ξέρουμε την τιμή, ασχολούμαστε με την τιμή και δεν ξέρουμε την αξία. Αυτό που είπες είναι καταπληκτικό. Η ανορεξία της ύπαρξης. Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω, ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα, την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτας. Η μόνη μου συμμετοχή στο στραβελισμα του κόσμου είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή. Αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μουσκεμένο στο αίμα σκεπάζει μύθους και θεούς, αιώνια να γεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω, αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Η τιμόμενη προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Από πού πηγάζει αυτή η αέναη φρεσκάδα της εκτίμησης που έχετε για ό,τι παρουσιάζεται μπροστά σας? Σας παρατηρώ χρόνια τώρα, ό,τι ανέκδοτο ακούσετε, ό,τι σας δείξει κάποιος άνθρωπος, ό,τι σας προσφέρει, θα το δεχτείτε με έναν τεράστιο ενθουσιασμό, σαν να είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το ωραιότερο ανέκδοτο που ακούτε ή το πιο όμορφο λουλούδι που σας προσφέρουν ποτέ. Πού οφείλεται αυτή η προσήνεια και ο ενθουσιασμός σας για όλα? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, όταν κάτι μου αρέσει, μου φαίνεται φυσικό να γελάω. Ίσως να είναι η φυσικότητα που λέγαμε πριν, δεν ξέρω. Όλα τα ανέκδοτα που μου έχεις πει είναι καταπληκτικά. Μπορώ να μην γελάσω. Είναι αυτό το ελιξίριο της ζωής τελικά? Ποιο, το ανέκδοτο? Όχι, η φρεσκάδα της εκτίμησης. Ναι, ναι, η αλήθεια της εκτίμησης. Κάτι που απόλυτα εκτιμάς, μπορεί να κάνεις λάθος. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μην το αγγίζουμε αυτό. Αλλά εάν εσένα σου φαίνεται αληθινό και σου φαίνεται, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να αντιδράσεις αλλιώς. Βλέπω αυτά τα νιάτα σας των 70 τόσων χρόνων, νέους ανθρώπους να διψάνε να σας γνωρίσουν, να μιλήσουν μαζί σας. Τους έχω δει να κατασκοπεύουν την κάθε σας τετριμένη κίνηση και να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη μυστική φόρμουλα αυτού του ελιξιρίου που συντηρεί σε αυτή τη φόρμα τον ψυχισμό σας. Τι σκέφτεστε όταν βλέπετε νέους στο πρώτο σφρίγος τους να απογοητεύονται και να αγανακτούν σαν να τους χρώσταγε η ζωή κάτι για το οποίο ποτέ δεν προετοιμάστηκαν? Εγώ νομίζω ότι αποτέλεσμα αυτών της απογοήτευσης που μόλις ανέφερες είναι αιχμάλωτη πλέον του χρήματος και αυτή της ανεργίας, είναι πλέον αιχμάλωτη της πραγματικότητας, η οποία, όπως είπαμε πριν, είναι πάρα πολύ σκληρή και απογοητεύονται. Βγάζουν το βιβλίο και αντί να έχουν αυτό, όπως είχαμε εμείς παλιά, τη χαρά ότι το ποίημα που έγραψες βγήκε και τα λοιπά, τρέχουν να δούνε πούλησε, δεν πούλησε, έγραψε το τάδε περιοδικό, δεν έγραψε. Πάντα τα πρώτα ποιητικά βιβλία, αιώνες τώρα τα πληρώνουμε εμείς. Κάνουν αυτό το λάθος κατά γνώμη μου με ένα πράγμα που είναι το φαινόμενο της ψυχής τους και της αυτής, να κερδίσουν χρήματα, μα δεν γίνεται. Τα παιδιά της καταιγίδα σήμερα μ' αλυσίδες, μηχανές και σίδερα τη ζωή στο νόημα προδώσανε και στους σκύλους όλα τα για δώσανε, δώσανε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μάνα μου, ποιος μας άγγιξε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος της τράγγιξε? Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόρα με. Παιδιά της καταιγίδας φύγανε, μη ρωτήσεις, μη ρωτάς που πήγανε, το στερνό τους καλοκαίρι κάψανε και στη στάχτη το όνομά τους γράψανε,
γράψανε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μοίρα μου, μοίρα μου, ποιος μας μάτιασε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος κομμάτιασε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόρα με. Και μια και πιάσαμε τους νέους, διάβασα χθες ένα άρθρο του καθηγητή γλωσσολογίας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, ναι, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για την κακοποίηση της γλώσσας. Τα ελληνικά που γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες από τους νέους κλπ. Εσάς που τόσα χρόνια που με ακρίβεια υπό δεκαμέτρου γράψατε, υπολογίζοντας κάθε παραμικρό σημείο στίξης για να εκφραστείτε, πώς ατενίζετε αυτή την τουριστική αδιαφορία όσον αφορά τη γλώσσα μας? Είναι πραγματικά, είναι κάτι που με έχει απόλυτα συντρίψει τελευταία. Όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της γραφής, εκφράσεις. Άνθρωποι που υποτίθεται έχουν μια δημοσιότητα να μιλάνε και να κάνουν λάθη στα ελληνικά. Συντακτικά λάθη. Την εισδοχή ξένων λέξεων και όρων πλέον, διότι δεν υπάρχουν ελληνικά αντίστοιχα. Αλλά δεν τους πληγώνει αυτό, δεν τους πληγώνει. Και αν ξεκολουθήσουμε έτσι βέβαια, σε λιγότερο από αιώνα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα. Είναι φοβερός πόνος αυτός, φοβερός. Γράφει κάπου ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος: «Η ηλικία του ανθρώπου ισοδυναμεί με την ψυχική του νεότητα και μόνο με αυτήν». Πόσων ετών νέα είναι η δική σας ψυχή, κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ? Δεν την έχω ρωτήσει τελευταία, αλλά και εμένα καμιά φορά με εκπλήσει το γεγονός που είμαι 77 χρονών και έχω όλη αυτή την αγωνία της ηλικίας, του τέλους που πλησιάζει και όλα αυτά. Αυτό είναι που λέω εγώ σχιζοφρένεια. Και από την άλλη, λέω μέσα μου, μα εγώ δεν αισθάνομαι διαφορετικά μέσα μου. Δεν βλέπω αλλιώς τον ήλιο, δεν βλέπω αλλιώς τη γη, δεν βλέπω όπως πάντα. Με βέβαια μερικά στοιχεία που συνέβησαν στη ζωή μου που δεν είναι όλα παραμυθένια. Αλλά η αίσθηση της ζωής, όπως βλέπεις το πρωί, όπως βλέπεις το βράδυ, όπως... και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτό είναι σχιζοφρένεια. Είστε τυχερός άνθρωπος, κυρία Ρουκ? Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είμαι σχεδόν τυχερή. Πλήρωσα ένα ακριβό εισιτήριο για να μπω στη ζωή,
εξού και η αναπηρία μου μια ζωή ολόκληρη. Αλλά από εκεί και έπειτα όλα πήγαν πάρα πολύ εύκολα. Από μικρή ήμουν σε ένα περιβάλλον που με ευνόησε να γράφω. Από νέα αναγνωρίστηκε αυτό που έκανα. Είχα ανθρώπους φοβερά σημαντικούς δίπλα μου, εκτός από τους γονιούς μου και οι φίλοι των γονιών μου. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και αυτό που λένε πως η τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Αυτό το άκουσα πρόσφατα από εσάς. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ποτέ, είναι πάρα πολύ σοφό. Θα το σκεφτώ. Είδες, όλα είναι τύχερα. Βάσανα, καημοί και ελπίδες έρχονται με τη σειρά. Τη ζωή οι καταιγίδες πάν μαζί με τη χαρά. Είδες, όλα είναι τύχερα. Είδες, όλα είναι τύχερα. Άγγελοι και σταυροτήνες τρέχουνε στα σίδερα. Με καινούργιες αλυσίδες να μας δέσουν τα φτερά. Είδες, όλα είναι τύχερα. Είδες, όλα είναι τυχερά. Βάσανα, καημοί και ελπίδες έρχονται με τη σειρά. Τη ζωή οι καταιγίδες πάν μαζί με τη χαρά. Είδες, όλα είναι τυχερά. Είδες, όλα είναι τυχερά. Άγγελοι και σταυροτήτες τρέχουνε στο σίδερα. Με καινούργιες αλυσίδες να μας δέσουν τα φτερά. Είδες, όλα είναι τυχερά. Όλα είναι τυχερά. Και πάμε στη δική σας την ποίηση. Είναι προφανές πως η ποίησή σας ξεκινάει από μια βιωμένη οδυνηρή εμπειρία και πως ο πόνος, περισσότερο από κάθε άλλο συνέστημα, καταξίωσε τη μοίρα σας. Αισθανθήκατε ποτέ ότι αν είχατε ζήσει μια διαφορετική ζωή, θα είχατε στην ουσία γράψει μια διαφορετική ποίηση? Βέβαια. Η ποίηση ξεκινάει από τη ζωή. Όπως ένα φυτό ξεκινάει από τη γη. Και αν είχα ζήσει άλλη ζωή, θα γράψει άλλη ποίηση, βεβαίως. Εννοείται. Οι ευκολίες της ζωής βοηθάνε στην ποίηση ή αντιθέτως αποθαρρύνουν ότι... Εξαρτάται τι είδους ευκολίες. Αν είναι πνευματικές ευκολίες, όπως αυτές που περιέγραψα εγώ, που είχα να μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον πνευματικό κλπ. Αυτό είναι μια τεράστια ευκολία, η οποία βοηθάει την ποίηση. Αν εννοείται ευκολίες, χρήματα και... Ανέσεις. Δεν νομίζω ότι ευνοεί την ποίηση μια τέτοια κατάσταση. Εκτός εάν είναι το άτομο που θα γεννηθεί με τα κότερα και τα παλάτια, να τύχει να είναι ένα άτομο που κάποια ώρα επαναστατήσει και να φύγει. Τα είναι... της μοίρας. Να επαναστατήσει κατά της ευκολίας. Ναι. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere Mr. Shane, please let me explain. By mere Mr. Shane means that you're grand. By mere Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere Mr. Shane. So kiss me and say you understand. Bye.
would say Bella, Bella, even seven to five. Each language only helps me tell you how grand you are. I don't know nothing at the game. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means that you're grand. Μια ουλή έλαμπε πάνω από τη γέννησή μου. Η πόνη που δοκίμαζα στο άπικτό μου σώμα πίσω με σπρώχναν στο σκοτάδι της αρχής. Μπουσούλαγα στο τίποτα. Τα δάχτυλα μικρούτικα κράταγαν το θάνατο, μαύρο γυαλιστερό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς έγινε κι άνθησα σε πληγή, πώς έμαθα να ισορροπώ ανάμεσα στο πείο και στα ανοιχτά μου μάτια. Μα εκεί που η μάνα μου λογάριαζε πως αν το φύλλω στο νερό θα με έπαιρνε αταξίδευτη το ρέμα του θανάτου, με είδε αναπάντεχα να βγαίνω από τα σκοτάδια. Ποιος ξέρει μέσα σε μια νύχτα τι ανταλλαγές έγιναν, τι έδωσα, τι πήρα, από τι παραιτήθηκα, τι υποσχέθηκα και με κράτησε για υπηρετριά της η ζωή. Ήταν εκβιασμός, συμφωνία, απειλή. Να με ευγνώμων θα έπρεπε για το πετσοκομμένο δώρα της ύπαρξης ή εκδικητική. Να κοιτάω ψηλά, με είχαν διατάξει ή χαμηλά. Στη ρίζα της συγγνώμης. Ποια συγγνώμης, γιατί, ποιο ήταν το βάρος το τόσο ασήκωτο που πριν καν ξεκινήσω με είχε εξουθενώσει, ή μήπως άλλο φορτίο ανάλαβα και κούτσα κούτσα θα το πήγαινα ως το τέλος. Έζησα και άρχισα να παίζω. Με εμπιστοσύνη στριζόμουν στο μηχάνημα και ανέβαινα τις σκάλες. Στο πατάρι έστησα το βασίλειο των ονείρων μου από κομμένα φιγουρίνια. Φλωρεντία την έλεγα τη μαγική μου πόλη. Κυρίες λεπτεπίλεπτες και κύριοι με καπέλο. Στην πορτούλα δίπλα ήταν το καζανάκι του μπάνιου που ξέσπαγε που και που σαν κεραυνός πάνω από τις άειλες συνήθειες των ηρώων μου. Από κάτω ανέβαινε η ζέστα του κόσμου τούτου, η κουζίνα ολόκληρη με μυρωδιές, θορύβους γνωστούς, σπιτικές φωνές. Τι ώρα είναι, καθάρισες πατάτες. Η κουζίνα και η χάρτινή μου φαντασία. Τόσο νωρίς λοιπόν χαράζονται οι πόλοι. Αυτό που είστε σήμερα, σε αυτή την ηλικία, είναι το ίδιο αυτό που θα θέλατε κάποτε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Δεν έκανα ποτέ μου τέτοια όνειρα που θα ήθελα να μου όταν μεγαλώσω. Εκείνο βέβαια που δεν είχα ποτέ υποψιαστεί είναι ότι θα χάνα τον σύντροφό μου. Και αυτό είναι για μένα μια καινούρια εμπειρία, δηλαδή εδώ και 7 χρόνια όπως είπαμε.
με έναν άνθρωπο που είχα ζει 43 χρόνια. Δεν είναι μόνο η γενική μοναξιά, είναι η έλλειψη αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Απόλυτος μονάρχης είναι ο φόβος. Τίποτα δεν σκιάζει την παντοδυναμία του. Δίπλα του η βασίλισσα απελπισία. Έχει βέβαια λιγότερες δικαιοδοσίες, αφού είναι πια σαν να χάθηκαν όλα. Όταν δεν αισθάνεται νέα και δυνατή, για να βυθίζει στο πένθος πλεούμενα ψυχές, βοήθεια ζητά από την αποκλειστική της θλίψη, που πολλά δεν κοστίζει, δεν ενοχλεί, δεν φωνασκεί, δεν δεσμεύει, κι αν δεν τη διώξεις μένει πιστή, κάθεται δίπλα σου, μαζί σου, να ταινίζει μάδια μάτια μέσα σου το άδειο. Das Kerbel liegt gebunden mit der Strick. Hoch im Himmel flieht das Schwerbel, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Opa Toka ganzen Mittag, halber Nacht. Hoi, da na 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 da. Dana, 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 dana. Schreit das Kälbel, sagt der Bäuer, wer heißt dich seiner Kalb? Wollst gekennt doch seiner Feuge, wollst gekennt doch seiner Schwab. Lacht der Wind in die Korn, lacht und er lacht und er lacht. Lacht der Opa Toga ganz in der Mitte halber Nacht. Wie nun Kälber tut man bin, und man schleppt sie und man schacht. Wer so fliegen flieht, er räuft so, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in den Korn, lacht und er lacht und er lacht. Lacht der Robotoga ganz in den Mittag, aber wer er nahm. Είστε φεμινίστρια, κυρία Αγγελάκη. Σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί στο διάστημα που γνωριζόμαστε σας άκουσα από τη μία να αναγνωρίζετε τον αγώνα της γυναίκας και από την άλλη να μου λέτε πως ποτέ το γένος των γυναικών δεν θα μπορούσε να βγάλει ένα όμηρο και πως η γυναικεία ποίηση ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει εθνικός ύμνος. Γιατί το λέτε αυτό? Βεβαίως είμαι φεμινίστρια όταν τις καταδιώκουν. Ο καθένας εννοεί διαφορετικά την ισότητα. Βεβαίως είμαστε ίσοι σε σχέση με τα δικαιώματά μας στην κοινωνία και στη ζωή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ίσοι από την άποψη ποια η φύση μας μπορεί να προσφέρει. Είναι σαν να ζητάς από ένα μοσχάρι να γκαρίζει. Ο γάιδαρος γκαρίζει. Το μοσχάρι μου γκρίζει. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, για τα πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά η φύση της γυναικείας μεγαλοφίας που υπάρχει δεν είναι αυτού του είδους, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο όμηρος είναι μια πνευματική δύναμη που καλύπτει όλη την ιστορία του ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι είναι μες στο μυαλό, όπως πλάστηκε το μυαλό της γυναίκας. Για κάτι τέτοιο. Μαγιακόφσκι, Αχμάτοβα, Βοσνισένσκι, Λέρμοντοφ, Πούσκιν, Λακαριέρ, Ντίλαν Τόμας. Και αυτά δεν είναι όλα τα ονόματα των ξένων λογοτεχνών που μεταφράστηκαν από τα χέρια σας. Όταν κάποιος πάει να αγοράσει ένα βιβλίο του στα ελληνικά, διαβάζει τις μεταφράσεις σας. Πόσο πολύ υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεταφράσεις η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και το ιδιαίτερο στίγμα της? Σε κάθε μεταφραστή, βέβαια, υπάρχει κάτι από τον εαυτό του. Πολύ, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα, ο τρόπος που προσλαμβάνει τον ποιητή. Αυτό δεν έχει μόνο σχέση με τη βαθιά γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζει.
έχει και σχέση με την αίσθηση που έχει. Μπορεί ένας ποιητής να του λέει περισσότερα από άλλο. Και βέβαια βάζει κάτι από τον εαυτό του. Σκοπός όμως της καλής μετάφρασης είναι να βάζει όλο, όσο μπορεί λιγότερα από τον εαυτό του και να ακούει ακριβώς τι ήθελε να πει ο ποιητής. Αυτό, είπαμε, εξαρτάται πόσο έντονη είναι η γνώση του της άλλης γλώσσας. Και εγώ κοιτάω κάτι μεταφράσεις τώρα και είναι από ανθρώπους που ξέρουν να πούμε αγγλικά και είναι κάτι λάθη τα οποία δεν είναι ψωμί τυρί. Είναι της ουσίας, της έκφρασης, την οποία την έχουν παρεξηγήσει. Είναι σαν να λέω εγώ και του χρόνου να πούμε, να σου λέω και του χρόνου, καλώς να μεταφράσει και του χρόνου θα εδώ δούμε. Η παρεξήγηση των εκφράσεων, της ζωής και όλα αυτά. Плыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня пронимища, впереди за ясным солнцем свет, и вальсу на дальнем пограничье под Катюшей. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, приходила на берег Катюша. Αδικήσατε κάποιον κάποτε που τώρα το θυμάστε μετανιωμένοι? Δεν είμαι αθωομανής, αλλά δεν νομίζω. Δυστυχώς το αντίθετο μου έχει συμβεί. Που ενώ εκτιμούσα, δηλαδή μου έχει συμβεί μία φορά πολύ έντονα και έκανα δύο φορές έτσι λιγότερο, αλλά εκτιμούσα πάρα πολύ και ξαφνικά βρέθηκε το άσπρο μαύρο. Ήταν συμφεροντολόγος και λοιπά και επίσης και αυτά. Εγώ κι αν προδοθώ δεν θα προδώσω κρύφες χαρές και ελπίδες. Εγώ φωτιές ανάβω για κάθε σκλάβο που βλέπω μ' αλυσίδες. Εγώ κι αν ηγηθώ θα πολεμήσω για σένα και για μένα. Για τα παιδιά του κόσμου που στέκουν μπρος μου χλώμα και αδικημένα. Έχω τα δώρα του Θεού, με λένε Θεοδώρα, και τα σημάδια του και
μάμα Χριστέ μου, η μέρη πήτανε. Εγώ δεν μοιάζω μάλι και το κεφάλι δεν έσκυψα ποτέ. Τριμμένε φίλε, τα λόγια του τα μέτρα. Παλιές αλήθειες θάψε και αρχί να σκάψε, να βρεις νερό στην πέτρα. Τότε κι οι δυο μαζί, μα κι άλλοι κι άλλοι, θα γίνουμε ένα όλοι. Και με φτερά στον νόμο θα βρούμε δρόμο για την καινούρια πόλη. Έχω τα δώρα του Θεού, με λένε Θεοδώρα, και τα σημάδια του καιρού δικά μου είναι τώρα. Λάμα, 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 λάμα Χριστέ μου, η μέρη πήτανε μου. Εγώ δεν μοιάζω μάλι και το κεφάλι δεν έσκυψα ποτέ. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Τιμόμενη προσκεκλημένη μας σήμερα, η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Γιατί ενώ το χιούμορ είναι θεμελιώδες συστατικό της ανοιχτόκαρδης καθημερινότητάς σας, δεν κατοικεί πουθενά μέσα στα γραπτά σας? Γιατί ξοδεύεται στην καθημερινότητα, ξέρω. Δεν μένει τίποτα στο υπόγειο. Πώς σας φαίνεται που τώρα, ειδικά τώρα σε αυτή την ηλικία, σε αυτά τα χρόνια, είστε διάσημοι? Σας ξέρει όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Θετικά το χωνεύω, όχι αρνητικά το μπορώ να το χωνέψω. Μου φαίνεται τόσο περίεργο. Είναι σαν να μου διηγούνται ένα παραμύθι, να πούμε. Ήταν προχτές ένα παιδάκι, δεν ξέρω πού ήταν γύρω. Κάτι παιδιά, 10 χρονών ξέρω. Γιατί, πώς, δεν ξέρω. Αυτό έγινε μάλλον επειδή ήμουν επίσης τυχερή και έπεσα σε καλά αυτιά, σε καλούς επιχειρηματίες, σε καλά, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το πράγμα να με ξέρουνε και να λέω, πάγω το όνομά σαν Αγγελάκη, εσύ τι Αγγελάκη, σου δίνω το λόγο, μου πέφτω από τα σύννεφα. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος? Πόσους ανθρώπους γνωρίζετε στα 77 τους χρόνια να τρέχει όλη η νεολαία από πίσω τους και να τους χτυπάει το κουδούνι συνεχώς, να νοιάζεται, να τους ρωτάει πώς είναι στην καθημερινότητά τους? Είναι καταπληκτικό. Είναι πραγματικά συγκινητικό, πραγματικά ευγνωμονώ, αλλά δεν καλύπτει τις στερήσεις μου στη ζωή. Που είναι επίσης, δεν είναι μόνο ότι έχω χάσει τον σύντροφό μου, είναι ότι δεν έχω παιδιά. Δεν έχω συγγενείς μου είναι. Τη Μεγάλη Παρασκευή η Παναγιά ξαναγίνεται το πρόσωπο της ημέρας και η δική μου η μάνα ξεμαρμαρώνει. Δεν φοράει πια εκείνο το ροζ που τη θάψανε και ούτε κατεβαίνει όλο ένα με το κουτί της μαζί. Τη Μεγάλη Παρασκευή η μάνα μου ζωντανή, ζεστή σαν το κερί, φοράει το τετριμένο και μαζί το άλλο. Το νύχι της το προτελευταίο, παχουλό στις άκρες σαν το δικό μου, άγνωστη όταν κρυφοσκεφόταν και κρυφοαμάρτανε, μακριά μου, σαν να αρχίζει τον ατέλειωτο θάνατό της, με βασανίζει. Η κληρονόμη της μάνας είναι τα πράγματα. Μα εγώ τρίβω τη μουσούδα μου στα πράγματα, σαν γάτα που λέρωσε στο σαλόνι. Καταπίνω με τα νιωμένη τα σάλια και τα λάτια μου και τρέχω να κρυφτώ στην πάνω σκάλα το μεγάλο ελουροειδές,
Την ανεβαίνω με κουτρουβαλάει, τη σκαρφαλώνω και με φτύνει. Κάει και το πλατίσκαλο, κοπήκαν τα σκοινιά. Μαζεύτηκαν στην άκρη της τρύπας τα φοβερά σκαθάρια. Μάνα, κινδυνεύω, αιωνία σου η μνήμη. Κινδυνεύω πολύ, αιωνία σου η μνήμη. Ξεχάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κι άλλη τώρα να αγκαλιάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Περιμένω να γυρίσεις, να 'ρθεις πίσω καρτερό. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έτσι ήταν πεπρωμένο και στην τύχη μου γραμμένο, να μου φύγεις, να σε χάσω, δίχως να το φταίς εσύ. Πάλι φταίνε το μαντεύω, πείσμα τους θα σε λατρεύω κι απ' τη ζήλια τους να σκάσω, αγαπούλα μου Χρυσή. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κι άλλη τώρα να αγκαλιάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Περιμένω να γυρίσεις, να 'ρθεις πίσω καρτερό. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πίσω καρτερό. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τι έχει ο Καβάφης τόσο σημαντικό που τον αναγορεύει σε πρώτιστο μεταξύ των ποιητών που αγαπήσατε? Για μένα είναι κορφή ο Καβάφης. Δεν είναι περίεργο που δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για μένα και ως τι αντιπροσωπεύει στην ποιήση από την άποψη της αρχής. Δηλαδή η κάθε λέξη έχει όλα τα νοήματα που μπορείς να φανταστείς ή δεν μπορείς. Και όσο μπαίνεις μες στη λέξη, τόσο λιγότερες λέξεις χρειάζονται για να πεις αυτό που ψάχνεις. Γιατί στην ποίηση πρέπει και εσύ να ψάχνεις. Δεν δίνεις απαντήσεις όταν γράφεις ποίηση στους άλλους που ρωτάνε. Δίνεις, ψάχνεις για τον εαυτό σου. Thank you.
«Χαιρετώ τη γενναία συνάδελφο Κατερίνα», σας έγραψε τότε στο γράμμα του ο Καζαντζάκης, που γρήγορα θα πιάσει την πένα να με παραμερίσει. «Τράβα να περάσω, τόπο στους νέους», θα μου πει, «και εγώ θα της δώσω την ευχή μου να με ξεπεράσει». Και μόνον αυτό να σας είχε γράψει ο Καζαντζάκης θα ήταν υπερεπαρκής η κληρονομιά που σας άφησε. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό το γράμμα. Πού βρίσκονται τα γράμματα που έγραψε σε εσάς και σε όλη την οικογένειά σας ο Καζαντζάκης? Έχουν εκδοθεί. Τα δημοσιεύσατε? Έχουν εκδοθεί εδώ και 2 χρόνια στην οικογένεια Αγγελάκη. Εμένα αυτό που με είχε πολύ επηρεάσει ήταν σε ένα γράμμα που γράφει «Κλωσοπούλη του Παρνασσού, μη με ντροπιάσεις». Εγώ είμαι το Κλωσοπούλη του Παρνασσού. Μόλις είχα βγάλει το πρώτο ποίημα, τη μοναξιά αυτό που ευλόγησε, και είναι Κλωσοπούλη του Παρνασσού, και αυτό για μένα ήταν μεγάλη χαρά. Tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours. Mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis. Les yeux qui valsaient dans les miens, on s'aimait presque à la folie, et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, comme on a dansé sur tes ritournelles, tous deux enlacés, comme on a dansé. Que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs, et pourtant que m'est-il resté? De tant de rêves de bonheur, un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Que c'est pour la vie. Ένα από τα μηνύματα της εποχής
Δημοσιεύομαι, άρα υπάρχω, και η ευκολία της τεχνολογίας έχει ως σύμπτωμα άπειρες, πολυτελείς ποιητικές συλλογές καταπιεσμένων μικροαστών. Κάποιος λοιπόν καλείται να υποδείξει ποιος είναι ποιητής και ποιος είναι ψώνιο. Δηλαδή κάποιος εξουσιοδοτείται να πει «εσύ θα ζήσεις και εσύ θα πεθάνεις στο χώρο». Πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια διάκριση κατά τη γνώμη σας? Ποιος είναι αυτός που δικαιούται να αποφασίσει για το αν ο ποιητής φανφάρας λέει μπούρδες ή μέσα στα κοράκια και στις λέλαπες κρύβονται απότερα νοήματα που αξίζει να εξερευνηθούν? Σουρεαλιστικά νοήματα. Ναι. Εδώ είναι δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ποιος κρίνει, όπως το έθεσες, και ο άλλο είναι ποιος κρίνεται. Τώρα ποιος κρίνει είναι θέμα κοινωνικό, ξέρω εγώ, δημοσιογραφικό, δεν... Αλλά εκείνος που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κρίνει την ποιήση είναι όχι με εξωτερικά στοιχεία για να ανήκει στην τάδε σχολή, για να ανήκει στην τάδε... Αλλά αυτό που λέω εγώ πάντα, ότι δεν υπάρχει καλός και κακός ποιητής, υπάρχει ποιήση και μη ποιήση. Και δηλαδή, κακοποίηση. Και κακοποίηση, πολύ σωστά. Λοιπόν, ποιήση και κακοποίηση. Μόλις ο σωστός και τίμιος κριτικός ερευνητής, πέστε το όπως θέλετε, θα δει ότι αυτός είναι πραγματικός ποιητής. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι ποιητής του τάδε στυλ, της τάδε εποχής, μπορεί επίσης να είναι ποιητής αληθινός, αλλά να μην σου ταιριάζει εσένα, να μην είναι το είδος σου, όπως και άνθρωποι να πούμε. Συναντά στον τάδε, πολύ συμπαθής, αλλά δεν είναι το στυλ μου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δε σε βρίσκω, μες στην αδιακοπή ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δε σε βρίσκω, μες στην αδιακοπή ροή σου. Δεν έπρεπε να σου βροχή, μόνο της φυλακής μου τείχος, κι είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Στου κόσμου τη στοές χαμένη μέτρας τις πένθυμες βραγιές του, να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τη στοές χαμένη μέτρας τις πένθυμες βραγιές του, να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σου φωτιά, μόνο ένα κρίνο του πελάγου, να σ' αποκλείσω στη στεριά με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρυσταλλό αγρίο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρυσταλλό αγρίο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σου ζωή, μόνο μια πεταλούδα χιόνι, να μου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μην λιώνει. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου
βρίσκω. Ψάχνω στο φως μα δε σε βρίσκω. Με στην αδιακοπή ροή σου, κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δε σε βρίσκω. Με στην αδιακοπή ροή σου. Τι περιμένετε τώρα από τη ζωή σας? Καλά στερνά. Ναι, αυτό περιμένω, να πάει ομαλά το πράγμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μου παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ για τις εύστοχες ερωτήσεις σας. Ακούσατε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν». Προσκεκλημένη μας σήμερα ήταν η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Στον ήχο, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.